κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Την κρίσιμη για τις επερχόμενες αμερικανικές προεδρικές εκλογές πολιτεία της Πενσιλβάνια επέλεξαν οι υποψήφια πρόεδρος με το Δημοκρατικό Κόμμα Κάμαλα Χάρις και ο νέος υποψήφιος αντιπρόεδρος Τιμ Ουόλς για να πραγματοποιήσουν την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση. Ο 60χρονος κυβερνήτης της Μινεσότα είναι και επίσημα πλέον το πρόσωπο που συμπληρώνει πολιτικά το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών για τη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου. Περισσότερα ακούστε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ο Τιμ Ουόλς δεν θεωρείται από την πρώτη στιγμή ένα από τα φαβορί για τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας του Αντιπροέδρου στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Ωστόσο, μία φράση που έγραψε η Κάμαλα Χάρις μετά από την γνωστοποίηση της επιλογής της ίσως να κρύβει και έναν από τους λόγους που τον κατέστησαν υποψήφιο. Ένα από τα πράγματα που ξεχώρισαν για μένα σε σχέση με τον Τιμ είναι ότι οι πεποιθήσεις του για τον αγώνα υπέρ των οικογενειών της μεσαίας τάξης είναι βαθιές. Είναι κάτι το προσωπικό, έγραψε η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τιμ Ουόλς μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα, περνώντας τα καλοκαίρια του δουλεύοντας στη φάρμα της οικογένειάς του. Ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο όταν ήταν 19 ετών και η οικογένειά του βασιζόταν στα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης για να τα βγάλει πέρα. Στα 17 του κατατάχθηκε στην Εθνοφρουρά, όπου υπηρέτησε για 24 χρόνια, ενίοτε και σε πόστα στο εξωτερικό. Χρησιμοποίησε κρατικά επιδόματα λόγω στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και να γίνει εκπαιδευτικός. Μετακόμισε μαζί με τη γυναίκα του επίσης εκπαιδευτικός στην πολιτεία της Μινεσότα, όπου εκτός από καθηγητής λυκείου μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και γεωγραφίας, ήταν και βοηθός προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου. Ο Τιμ Ουόλς ήταν ο τύπος του δασκάλου και μέντορα που κάθε Αμερικανός μαθητής ονειρεύεται να έχει και που κάθε παιδί αξίζει. Ο τύπος του προπονητή, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του ως άνθρωπος που κάνει κάθε άτομο να αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος ενός συνόλου και εμπνέει ώστε να κάνουν μεγάλα όνειρα. Και είναι αυτός ο τύπος αντιπροέδρου που αξίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η κυρία Χάρις, παρουσιάζοντας τον συνυποψήφιό της στην Πενσιλβάνια. And as I think everyone here can see, Tim Ualls was the kind of teacher and mentor that every child in America dreams of having and that every kid deserves. The kind of coach, because he's the kind of person who makes people feel like they belong and then inspires them to dream big. And that's the kind of vice president he will be. That's the kind of vice president America deserves. Ο πρώην καθηγητής Λυκείου υπηρέτησε 12 χρόνια στο Κογκρέσο πριν εκλεγεί κυβερνήτης το 2018. Στο Κογκρέσο θεωρείται ένας κεντρός πραγματιστής πολιτικός που δεν δίσταζε να συνεργαστεί και με ρεπουμπλικάνους προκειμένου να υπερψηφιστούν νομοσχέδια που θα στήριζαν τα μεσαία στρώματα. Ως κυβερνήτης θεωρείται πιο προοδευτικός με διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που καταδικάστηκαν από συντηρητικούς πολιτικούς. Εν τούτης, εκτός από το γεγονός ότι φαίνεται να έχει μια πολύ καλή χημεία με την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως το άλλο χαρακτηριστικό που τον εκτόξευσε στην κορυφή των επιλογών να είναι το σύνθημα το οποίο πριν από μερικές εβδομάδες επέλεξε προκειμένου να χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η λέξη στα αγγλικά είναι weird, που μεταφράζεται σε παράξενο, αλλά κυρίως σε αλόκοτο και αλλοπρόσαλο άτομο. I gotta tell you, my observation on this is, have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me that an adult can go through 6.5 years of being in the public eye. If he has laughed, it's at someone, not with someone. That is weird behavior. And I don't think you call it anything else. It is simply what we're observing. Ένα σύνθημα το οποίο φαίνεται να έχει κυριαρχήσει στους κόλπους των Δημοκρατικών, διατυπώνοντας μια πολιτική διαφοροποίηση που δεν είναι επιθετική και επιδιώκει ίσως να προσελκύσει τους αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους του μεσαίου χώρου. Όπως ήταν φυσικό, η υποδοχή που του επεφύλαξαν οι αντίπαλοι του ήταν αρκετά απαξιωτική, με τον υποψήφιο Ρεπουμπλικάνο Αντιπρόεδρο J.D. Vance να τον χαρακτηρίζει έναν ακρεφνή αριστερό πολιτικό του Δημοκρατικού Κόμματος που ταιριάζει απόλυτα στην ιδεολογική ατζέντα και προσέγγιση της Κάμαλα Χάρις. Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far left radicals in the entire United States government at any level.
But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.